κυκλοφόρησε πρόσφατα βίντεο από την επιδρομή μη επανδρωμένων ταχυπλών στη ρωσική ναυτική βάση της Σεβαστοπόλεως που είχε ως αποτέλεσμα την κρούση σε μια φρεγάτα και ένα βοηθητικό του ρωσικού ναυτικού. Πέσαμε από τα σύννεφα και όμως όχι. Ο Roots Race, το Look, το Λάκ όπως λέγεται, ένα μη επανδρωμένο σύστημα της Τουρκίας. Σκεφτείτε πώς είναι τα Παναγόπουλο στα περιπολικά που είχαμε με τα ΠΑΟ. Η Τουρκία λοιπόν αναπτύσσει μια νέα γενιά μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιφανείας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να πραγματικά να περάσει τον πόλεμο σε μια άλλη διάσταση. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το γνωρίζουμε επισταμμένος, το γνωρίζουν και άλλοι. Προχωρούν τα ναυπηγεία τους. Εδώ βλέπετε μια δεξαμενή την οποία παρήγγειλε το τουρκικό ναυτικό. Ναυπηγεία σημαίνει δεξαμενές. Κάτι άλλο που με στενοχώρησε, κύριε καθηγητά, και δεν το έχουμε πάρει έτσι πολύ στα σοβαρά, αλλά επειδή μιλήσαμε μεταξύ μας και θέλω να το δούμε, είναι η είσοδος σε υπηρεσία του ΟΛΑΓ. Γιατί μας έχει κολλήσει το στόμα μας με τα Bayraktar. Εγώ το συγκεκριμένο το θεωρώ μεγαλύτερο κίνδυνο από τα Bayraktar, διότι πολύ απλά θα μεταφέρουν το ναυτικό ανταρτοπόλεμο μέσα στο Αιγαίο. Δηλαδή, ό,τι φάγανε από τον Κανάρι και τον Παπανικολή, θα πάνε να μας το κάνουν εμάς τώρα. Ένα βίντεο θέλω να δούμε. Και να μας πείτε πέντε κουβέντες πάνω στο Bayraktar, γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Στο ΟΛΑΓ που λέω. Για μένα είναι αυτά που με τρομοκρατούν. Δηλαδή, ούτε η S-400, ούτε το Ανατολού, ούτε και F-35 απέναντι οι Τούρκοι, όλα είναι αντιμετωπίσιμα. Τέτοια πράγματα, και αυτά είναι αντιμετωπίσιμα βέβαια. Αλλά είναι αυτό που είπατε. Δηλαδή, ότι αντιστρέφουν ιστορική πραγματικότητα. Αυτά είναι οι διάδοχοι των πυρπολικών. Ενώ έπρεπε να ήμασταν εμείς που να τα είχαμε αυτά. Τα έχουν οι Τούρκοι, είναι τραγικό. Και εμείς μένουμε πίσω. Και σε εμάς θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμα. Γιατί ξέρετε, σε μια ίδια μη επανδρωμένη πλατφόρμα μπορεί να έχει, είναι universal, μπορεί να έχει πολλές χρήσεις. Δηλαδή το ίδιο σκαφάκι μπορεί να σου κάνει έλεγχο θαλασσίων συνόρων και αποτροπή εισόδου λαθρομεταναστών. Πολύ εύκολα και πάρα πολύ καλύτερα από ότι ένα επανδρωμένο σκάφος. Για πάρα πολλούς λόγους. Και πιθανώς εφοδιασμένο και με κάποιο μη φωνικό σύστημα, ας πούμε με το LRAD, ένα ηχητικό κανόνι ή κάποιο άλλο. Λοιπόν, το ίδιο μπορεί να σου κάνει ένα σωρό δουλειές για έλεγχο παράνομης αλίας, για περιβαντολογικό έλεγχο κτλ. Και το ίδιο σκάφος στην κακιά την ώρα μπορεί να είναι οπλισμένο, λοιπόν, και να λειτουργεί στον αμυντικό σχεδιασμό. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ειδικά στη σημερινή εποχή οι τεχνολογίες συνεργάζονται, δηλαδή το να φτιάξουμε μια εθνική ρομποτική βάση που να έχει σκάφη, να έχει αεροχήματα, να έχει σκάφη επιφανείας, να έχει υποβρύχια πολλαπλών χρήσεων, είναι μεγάλη υπόθεση. Το ίδιο ένα αερόχημα, μπορεί να το έχεις δύο μίνι πυρομαχικά πάνω και έναν αισθητήρα και να πολεμάει, το ίδιο το αερόχημα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σε εφαρμογές γεωργίας ακριβίας. Λοιπόν, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών. Λοιπόν, πώς διάολο θα αξιοποιήσεις, για παράδειγμα, τα κονδύλια που προβλέπει αυτό το πάρα πολύ καλό, θα έλεγα το πολύ σημαντικό και πολύ φιλόδοξο και πολύ δημιουργικό πρόγραμμα που παρουσίασε η κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό, το Ελλάδα 2.0, λοιπόν, που είναι όντως κάτι πολύ πρωτοποριακό, δείχνει δηλαδή και όραμα και τα λοιπά, αλλά προβλέπει ότι θα πρέπει να απορροφήσει πάρα πολλά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να συνδέσεις αυτή την προσπάθεια και με τους εξοπλισμούς, τέτοιου είδους εξοπλισμούς όμως, όχι μόνο δεν θα σου δημιουργήσει προβλήματα στην εθνική σου οικονομία, θα σου δώσει μια όθηση στην εθνική οικονομία πολύ μεγάλη σημασία. Το Ισραήλ πώς έγινε πλούσιο? Το Ισραήλ έγινε πλούσιο ως χώρα. Έχουμε βέβαια το μύθο ότι υπάρχει το εβραϊκό κεφάλαιο κτλ. Αλλά είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Δεν θυμάμαι, οι δύο ή τρεις φορές οδηγήθηκε σε υπερπληθωρισμό και χρεοκοπία. Όχι χρεοκοπία επίσημα, είχε πολύ τεράστια προβλήματα. Αξιοποιώντας όμως τις αμυντικές του ανάγκες, χρησιμοποίησε καινοτόμα, δημιούργησε καινοτόμα οπλικά συστήματα, τα οποία λειτουργήσαν ως γεννήτριες παροχής δημιουργίας τεχνολογιών που μετά διαχύθηκαν στην ευρύτερη παραγωγική του βάση, με αποτέλεσμα να πρωταγωνιστεί στην βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας στον πλανήτη, ας πούμε. Λοιπόν, για ποιο λόγο να μην το κάνουμε εμείς? Τι περισσότερο έχει το Ισραήλ? Έχει πιο μορφωμένους ανθρώπους από εμάς? Έχει πιο ξύπνιους? Έχει πιο ξύπνιους επιχειρηματίες? Όχι. Το μόνο που μένει είναι η βούληση εκ των άνω, που να αρχίσει να θέσει αυτό το μηχανισμό σε κίνηση. Βέβαια, να πούμε για αυτά τα ταχύπλοα ότι λόγω μορφολογίας
του θαλασσοχερσαίου χώρου, όπως το έχετε, εγώ από εσάς το έχω ακούσει, του Αιγαίου, τούτα εδώ δεν μπορεί να παίξουν, διότι παρεμβάλλονται νησίδες, μικρονησίδες κτλ. Και εκτιμώ ότι, από μια γνώση που έχω από τα Μάγνα, εκτιμώ ότι πάνω από 7 μποφόρ δεν θα μπορούν να βγουν έξω. Όμως, εμείς μπορούμε πολύ άνετα να κλειδώσουμε το Αιγαίο με τέτοια. Γιατί εμείς δεν θα έχουμε το πρόβλημα παρεμβολής, επειδή είναι δικά μας όλα τα νησιά. Ακριβώς, θα έχουμε και από ένα αναμετωδότη πάνω σε κάθε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, όμως, αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω είναι το εξής. Θα δώσουμε 5 δις για 4 φρεγάτες, κύριε καθηγητά. Βγαίνει ένα δις η κάθε φρεγάτα, ας το πούμε έτσι. Χοντρικά, έτσι. Γιατί τα νέα συστήματα εκεί πάνε. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χάσουμε μια φρεγάτα του ενός δις, που θα είναι το state of the art μας από 5 τέτοια μικρά, σε μια ανοιχτή θάλασσα, λέω, που μπορούν να τα τηλεχειριστούν. Δεν ξέρω, το έχει σκεφτεί το ΓΕΝ αυτό, ότι ενδεχομένως πρέπει να δημιουργήσει ένα τείχος γύρω από τις φρεγάτες μας. Δεν ξέρω αν το βλέπετε σωστό ή λάθος αυτό. Όχι μόνο. Είναι κρίσιμη σημασία και πρέπει να κατανοήσουμε επίσης ότι και οι αριθμοί μετράνε. Οι αριθμοί είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Και όταν, δεν μπορείς δηλαδή να βασίζεσαι σε λίγες υπερπλατφόρμες. Ακόμη και οι εξωγήινοι να σου έχουν πουλήσει, να σε έχουν δώσει και η ομάδα Ε να τις έχει φτιάξει και να αξιοποιούν τεχνολογία, δεν ξέρω, του 3500, εάν βασίσεις σε λίγα συστήματα, είσαι τρωτός. Πρέπει να βασίσεις σε μεγάλο αριθμό και πρέπει να βασίσεις σε αυτό που είπαμε πριν, σε δίκτυα. Και δίκτυα με αυτή τη λογική του mosaic, του μοσαϊκού, του ψηφιδωτού, που να είναι αλληλοσυμπληρούμενες, να είναι αυτοθεραπευόμενα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι μεγάλα πλοία επιφανείας, δεν χρειάζεσαι υποβρύχια, δεν χρειάζεσαι μαχητικά αεροσκάφη. Χρειάζεσαι. Και θα ήταν λάθος να εγκλωβιστούμε σε μια λογική ότι όχι να περάσουμε σε μια επόμενη γενιά κτλ. Αυτό που μπορεί να γίνει, επειδή αυτά τα πραγματάκια είπαμε είναι φτηνά, εν παραλίλω με το ακριβό και το παραδοσιακό εξοπλιστικό πρόγραμμα, ακριβώς για να μην υπάρχουν και εσωτερικές αντιδράσεις από τους κλάδους κτλ. Μπορεί να ξεκινήσει ένα μικρό, ταπεινό, παράλληλο πρόγραμμα που να επενδύει ακριβώς σε τέτοιου είδους καινοτόμες, ασύμετρες, θέλετε να το πείτε, ανορθόδοξες, υβριδικές, χρησιμοποιήστε όποιον όρο της μόδας υπάρχει αυτόν τον καιρό και να αρχίσει αυτό το πράγμα να εξελίσσεται εν παραλίλο και να αρχίσει και να κουμπώνει με τις μεγαλύτερες πλατφόρμες, ας πούμε, να φτιάξουμε υβρίδια μάχης, αποτελούμενα από τη πλοία επιφανείας μεγάλα που να περιβάλλονται όμως από μη επανδρωμένα τέτοια σκάφη επιφανείας ή μη επανδρωμένα υποβρυχιάκια, UUV, τον οποίο ένα στη σχολή Ευελπιδών εμείς το έχουμε φτιάξει. Όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική κτλ. Λοιπόν, ποιο λόγο δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν, που δεν χρειάζονται λεφτά, εδώ που τα λέμε. Και το τελευταίο από τα μεγάλα οπλικά συστήματα είναι το ULAC, το οποίο το βλέπετε εδώ. Είναι ένα μη επανδρωμένο, μη επανδρωμένη πλατφόρμα επιφανείας, η οποία θα γεννήσει μια ολόκληρη οικογένεια, το τονίζω, μια ολόκληρη οικογένεια σκαφών, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μείνουμε, διότι η αλήθεια είναι ότι οι πρώτοι οι οποίοι αποκτήσαμε επιχειρησιακή εμπειρία με πυρπολικά είναι οι Έλληνες. Από την αρχαιότητα μέχρι και την περίοδο της Επαναστάσεως. Αυτά εδώ τα συστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι μικρό αιρσίες, μικρό στόχος, μπορούν να μεταφέρουν πάνω τους βλήματα αντιαρματικά σε ναυτικές εκδόσεις, να μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημίες. Αλλά όλα αυτά όμως έχουν μια πολύ μεγάλη αχίλιο πτέρνα, όχι απλώς πτέρνα, αχίλιο πλάτη θα έλεγα. Το ότι εάν μπορέσεις και παρεμβληθείς στις συχνότητες, όπου εκεί είναι ακριβώς ο πόλεμος που πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη έμφαση, πρέπει να κυριαρχήσουμε, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, να κυριαρχήσουμε στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Εάν κυριαρχήσουμε στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, τίποτα από αυτά, τα πολλά υποσχόμενα οπλικά συστήματα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Ή αν λειτουργήσει θα έχει πολύ περιορισμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Η κυριαρχία στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα θα έπρεπε να είναι ένας από τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες, ο πλέον σημαντικός, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εκτίμηση, που θα έπρεπε να ορίσει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, προκειμένου να είμαστε σίγουροι
Και αυτό αφορά πλοία, αεροσκάφη, μονάδες στρατού, δορυφόρους να δούμε. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μπορεί ο αντίπαλος να επικοινωνήσει, να δει, να ακούσει, να αποφασίσει, να διατάξει. Είναι ένα πολύ βασικό σημείο. Και στη συνέχεια όλα αυτά, είτε λέγονται μη επανδρομένα, είτε μη αέρος, είτε μη επανδρομένα επιφανίας, είτε ακόμα και υποβρύχια, θα είναι ευάλωτα σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που εμείς θα μπορούμε να τα εξουδετερώσουμε και να αντιμετωπίσουμε με πολύ πολύ μεγάλη ευκολία. Είναι το γεγονός ότι η τουρκική πολεμική βιομηχανία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγει συστήματα κομμένα και ραμμένα για επίθεση εναντίον Ελλάδος και Κύπρου. Θα προτείναμε μάλιστα στον κύριο Πρωθυπουργό και στο επιτελείο του να παρουσίαζε στους συνομιλητές του τα δύο βίντεο που ακολουθούν. Το πρώτο βίντεο έχει να κάνει με το μη επανδρομένο ταχύπλο ULAG που κατασκευάζεται στα ναυπηγεία Άρης. Άρης δηλαδή. Κυκλοφορούν, τώρα να κάνουμε έτσι και ένα σχόλιο, κυκλοφορούν στο Twitter κάποια σκίτσα με ένα Τούρκο να την λέει εντός εισαγωγικών σε έναν Έλληνα σχετικά με τις ονομασίες φαγητών που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και προέρχονται από την Τουρκία. Μάλιστα έχει και πολλούς δικούς μας που τα κάνουν retweet τα σκίτσα αυτά, αλλά για τις ονομασίες των πόλεων μας ή των αφηγείων τους, που είναι οι λέξεις ελληνικές, κανείς δικός μας δεν τίβησε τίποτα. Ας δούμε λοιπόν το διαφημιστικό βίντεο για το ULAG. Το βίντεο ξεκινάει με τον χάρτη της περιοχής του Καστελορίζου και με γραφική απεικόνιση του Ρουτς Ρέις συνοδευόμενο από 5 πολεμικά. Τα πολεμικά αυτά είναι κορβέτες κλάσεως Άντα. Συνεχίζει λοιπόν με πλάνα από το κέντρο επιχειρήσεων της μιας εξ αυτών που απεικονίζουν τον εντοπισμό ενός αγνώστου σκάφους που πλησιάζει το ερευνητικό. Δίνεται λοιπόν η εντολή και ένα ULAG καθελκύεται από το πρώτο πλοίο και κατευθύνεται προς το άγνωστο ίχνος. Ενώ ένα δεύτερο ULAG, του οποίου ο σταθμός τηλεχειρισμού βρίσκεται εντός πολιτικού βαν επί των υψωμάτων του ΚΑΣ, αναχωρεί από το λιμάνι της Φινίκης και προσεγγίζει το άγνωστο ίχνος από διαφορετική κατεύθυνση. Από το μεγάφωνο του ενός ULAG ή μέσω ασυρμάτου τέλος πάντων, το άγνωστο σκάφος προειδοποιείται να μην πλησιάσει διότι τα ULAG θα αναγκαστούν να αμυνθούν. Το άγνωστο σκάφος προφανώς είναι ελληνικό, ανοίγει πυρ με τα πυροβόλα του, αλλά άστοχη, και τα δύο ULAGs εκτοξεύουν εναντίον του από έναν πύραυλο ούμτας, οι οποίοι εν τέλει καταστρέφουν το άγνωστο ταύτοντας πλοίο. Να σημειώσουμε ότι το διαφημιστικό αυτό βίντεο δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2021, λίγους μήνες μετά την ναυμαχία της φρεγάτας Λίμνος με την Kemal Reis σχεδόν στα ύδατα εκείνα. Αυτό λοιπόν που μας λένε και μας δείχνουν οι γείτονες είναι ότι στο εγγύς μέλλον θα αντιμετωπίσουμε και στη θάλασσα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον αέρα με τις παραβιάσεις από τα μη επανδρομένα. Να ετοιμαστούμε λοιπόν να δούμε σε περίοδο ειρήνης τα χωρικά μας ύδατα να παραβιάζονται από μη επανδρομένα ταχύπλα ULAGs, ενώ σε περίοδο επιχειρήσεων τη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελορίζου, που είναι η ανοιχτή θάλασσα και το line of sight δεν διακόπτεται από νησιά, νησίδες και βραχονησίδες όπως το Αιγαίο, να κατακλείσεται από ULAGs. Το πλάνο παραγωγής αναφέρει ότι θα αποδίδονται 60 σκάφη ανά έτος, τα οποία θα μπορούν να φτάνουν μέχρι τα ανοιχτά της Πάφου και της Καρπάθου. Οπότε εδώ τι παρατηρούμε μια προσπάθεια να εγκλωβίσουν το πολεμικό ναυτικό εντός του Αιγαίου, καθώς θα θελήσουν να αποκόψουν τη δυνατότητα του στόλου να εξέρχεται πέραν της γραμμής Ρόδου Καρπάθου Κρήτης, στην οποία το τουρκικό ναυτικό θα θελήσουν να κινείται και να ενεργεί με μεγάλη ευκαιρία. Λόγω άρνησης πρόσβασης στο πολεμικό μας ναυτικό στην περιοχή εκείνη. Το δεύτερο βίντεο, το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι το διαφημιστικό βίντεο του διακλαδικού βλήματος Τσακίρ. Το βίντεο ξεκινάει δείχνοντας έναν πύραυλο να πετάει σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από το Αιγαίο, ακολουθώντας την τακτική του skimming, και ευθύς αμέσως παρουσιάζονται κάποιοι στόχοι του βλήματος αυτού, μια φρεγάτα συγκεκριμένα η οποία ναυλοχεί σε λιμάνι, μια ομάδα μονάδων επιφανείας που κινείται σε μια θαλάσσια περιοχή, καθώς επίσης, εδώ το πολύ ενδιαφέρον, κάποια αντιεροπορικά μπουκ, προφανώς είναι κυπριακά, και κάποιες εγκαταστάσεις ραντάρ παρατηρήσεως, όλα αυτά σε νησιά έναντι των τουρκικών εντός εισαγωγικών παραλίων. Το πολύ ενδιαφέρον του βίντεο είναι ότι παρουσιάζει ολόκληρο το εύρος των μέσων τα οποία θα μπορούν να φέρουν και να βάλουν το διακλαδικό αυτό βλήμα Τσακίρ, στα οποία θα αποστέλλονται οι αποστολές από ένα κεντρικό κέντρο επιχειρήσεων. Ξεκινάει με το Μίους, συνεχίζει και μας δείχνει ένα μη επανδρωμένο αερόχημα Ακιντζή, μας δείχνει άφεση τέτοιων βλημάτων Τσακίρ και από το Μίους και από το Ακιντζή, τα οποία όπως προείπαμε λαμβάνουν πολύ χαμηλό ύψος πτήσεως άνωθεν της επιφάνειας της θάλασσας και ακολουθώντας αποκλίνουσες πορείες κατευθύνονται δύο βλήματα από διαφορετικές κατευθύνσεις εναντίον συγκεκριμένων στόχων. Ο πρώτος στόχος ο οποίος βάλεται είναι τα αντιεροπορικά μπουκ της Εθνικής Φρουράς. Αμέσως μετά μας δείχνει το κέντρο επιχειρήσεων ότι έχει πλήρη εικόνα και έχει κάνει damage assessment. Μας δείχνει μια εκτόξευση βλημάτων Τσακίρ από επίγειους εκτοξευτές, το οποίο ακολουθώντας μια πτήση παρακολούθησης αναγλύφου του εδάφους, τυπά τις μονάδες ραντάρ. Ένα F-16, το οποίο υπερίπταται άνωθεν των τουρκικών παραλίων, κατευθύνεται εναντίον της ομάδας των μονάδων επιφανείας που είπαμε προηγουμένως, τοξεύει ένα Τσακίρ, όπως επίσης εκτοξεύονται και από ένα μη επανδρωμένο ουλάγ, το οποίο λαμβάνει στοιχεία βολής από ένα μη επανδρωμένο Ακιντζή. Ομάδα λοιπόν σμήνος τέτοιου είδους βλημάτων, το οποίο διαθέτει και τεχνική νοημοσύνη, δηλαδή έχει αποθηκευμένο στη μνήμη του τις φωτογραφίες των εχθρικών πλοίων, κατευθύνονται και χτυπούν το πλοίο που προπορεύεται, ενώ αποφεύγουν τα υπόλοιπα. Συνεχίζονται οι κρούσεις και στα υπόλοιπα πλοία της νιοπομπής. Ακολούθως βλέπουμε ένα ελικόπτερο S-70 ναυτικών επιχειρήσεων να απογειώνεται από μια μονάδα επιφανείας του τουρκικού ναυτικού και να κατευθύνεται εναντίον του λιμανιού στο οποίο ναυλοχούσε πριν στις εικόνες που είδαμε αρχικά η ελληνική φρεγάτα. Εκτοξεύει τον πύραυλο Τσακίρ, δύο τέτοια βλήματα. Ο πύραυλος αποφεύγει πολιτικά πλοία, εμπορικά πλοία και κατευθύνεται και χτυπά τη φρεγάτα που ναυλοχεί στο λιμάνι.
από το κέντρο επιχειρήσεων παρακολουθούν την αποτίμηση των ζημιών και κάθε φορά που ένας στόχος καταστρέφεται αφαιρείται από την οθόνη με τους προσκαταστροφήν στόχους. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.